Άκου να δω έναν καλεσμένο που τον είχα μελετήσει κάποτε πάρα πολύ. Ναι. Δεν τον είδα ποτέ. Σήμερα είναι σαν να λέμε, κάπως μου ήρθε σαν δώρο. Δηλαδή, είναι αυτό που λες, θα σου φέρω κάτι, δεν θα σου πω τι. Ναι. Αλλά εντάξει, παρουσιάστρια είσαι, δεν έχεις ανάγκη να σου πω τι, μπορείς να μιλήσεις με όλο τον κόσμο. Κάπως έτσι. Μέχρι που άρχισαν να σκάνε μηνύματα στο κινητό μου. Άρχισαν ξαφνικά να με ρωτάνε όλοι. Κάτι που δεν είχα απάντηση να δώσω, γιατί ήταν αυτό το λέμε ένα χιδίο. Κάτσε να σκεφτώ, κάτσε να σκεφτώ, κάτσε να πάρω κανένα στοίχημα. Ποιο να μου λένε, ποιο να μου λένε, ποιο να μου λένε. Λοιπόν, προς τα που εσύ τα κάνεις όλα, εσύ. Ποιος? Εσύ, εσύ. Η κυρία Βλαβιανού. Δεν μου έχει ξανατύχει να κλείσω καλεσμένο χωρίς να ξέρω ποιος είναι. Βρε, ποιος είναι, δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται. Θα δεις αύριο. Θεέ μου. Λοιπόν, να. Μια χαρά. Καλώς τον Γεια σου Γιώργο μου, πολύ χαίρομαι που επιτέλους σε βλέπω και από κοντά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Μια χαρούλα, έτσι. Πολύ χαίρομαι που είμαι καλεσμένος και μεγάλη μου τιμή να ξέρεις. Κι εγώ πολύ χαίρομαι. Η αλήθεια είναι, όπως έλεγα και στην περσινή σεζόν, που σε έβλεπα φυσικά στο Survivor, εννοείται, όπως όλοι μας, είχα μεγάλη στεναχώρια που κλείσαμε πριν κλείσετε. Γιατί εγώ ήξερα ότι θα κλείσετε πριν τελειώσει εμάς η σεζόν μας, δηλαδή πριν τα τέλη Ιουνίου. Okay. Και λέω εντάξει, θα περάσει από το Sky από όλες τις εκπομπές που πρέπει, θα τον προλάβω. Δεν γίνεται. Όταν έμαθα ότι πήρατε παράταση μέχρι δεν θυμάμαι πόσα Ιουλίου, λέω πάει, τον έχασα. Δεν πειράζει, λέω. Του χρόνου έχει ο Θεός. Ήρθε η επόμενη σεζόν. Πάλι δεν γινότανε να τα πούμε, Γιώργο μου, για πολλούς λόγους. Και ήσουν το δώρο μου σε συσκευασία δώρου. Πραγματικά δηλαδή, ποιον έχω, δεν μπορώ να σου πω. Πώς είναι, μπορώ να μιλήσω μαζί του, ξέρω ποιος είναι, δηλαδή έχουμε πράγματα να πούμε. Δεν μπορείς τόσα χρόνια παρουσιάστρια. Ποιος είναι ρε παιδί μου. Βέβαια, μετά από όλα αυτά κατάλαβα γιατί έγινε όλη αυτή η μυστική περιπέτεια για να φτάσουμε εμείς οι δύο να τα πούμε μαζί. Okay. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Το καλό πράγμα αργεί να γίνει και για μένα άργησε. Εγώ όμως δεν θα μπω στο γιατί είσαι εδώ. Πρώτα θέλω να σε γνωρίσω λίγο. Θέλω λίγο να σε καταλάβω, να πάρουμε λίγο το χρόνο μας. Και εσύ. Με μένα και εγώ με σένα. Okay. Εγώ σε γνωρίζω αρκετά. Μέσα από βέβαια αυτό που έβλεπα όσο έβλεπα. Έτσι σε γνωρίζω και εγώ αρκετά. Ωραία, να συστήσω με εγώ, με Γιώργος Αγγελόπουλος. Τι κάνεις. Πολύ δυνατό το χέρι σου. Μου τάλιωσε τα δαχτυλάκια μου. Γεια σου, Ελένη. Γεια σου και καλώς μας ήρθες. Πες μου, πότε ένιωσες ότι θα είσαι εσύ ο νικητής σε αυτό το παιχνίδι. Και μετά θα σου πω κι εγώ. Πότε κατάλαβα ότι είπες, καλά πάω. Όταν ανακοίνωσε ο Σάκης ο Τανιμανίδης το όνομά μου. Αλήθεια μου λες. Και δεν είναι, εντάξει, να μην παρεξηγηθώ, η αλήθεια είναι πως όταν σε ψηφίζουν και δεν φεύγεις, υπάρχει η έμπρακτη στήριξη εκεί, αυτό θέλω να πω. Δεν το νιώθω του κόσμου, ότι... σαφέστατα, αλλά εμένα δεν τελειώνει και το παιχνίδι στο να μείνω και να ξαναμείνω μέσα από μια ψηφοφορία. Ο στόχος μου ήταν να κερδίσω, να φτάσω μέχρι το τέλος. Και το κατάφερες. Ναι. Πες μου πώς το κατάφερες. Θέλω να πω πώς κατάφερες να κρατηθείς, να αντέξεις την, σε εισαγωγικά, την κάποια απομόνωση, εν πάση περιπτώσει, με τους υπόλοιπους, πλην του τελευταίου διαστήματος που όταν μείνατε λίγοι ήρθατε και πολύ κοντά. Okay. Αυτό πώς περνιέται, πώς ξεπερνιέται. Βγάλ' το. Εννοείται ότι κάνει πολύ ζέστη εδώ. Και θα έχω και τα καλώδια εδώ, θα με κρατήσει κανένα ρεύμα. Λοιπόν, πώς τα κατάφερα, Ναι. Πώς τα κατάφερα, να, με υπομονή, με συγκέντρωση. Στο στόχο μου και σε αυτά τα οποία πίστευα, με αξίωσε ο Θεός να μην χτυπήσω. Πήγε καλά και το αγωνιστικό. Σίγουρα μέσα από όλο αυτό να ευχαριστήσω για μια φορά τον κόσμο, γιατί χωρίς αυτόν δεν θα έκανα τίποτα και δεν θα ήμουν εδώ σήμερα. Και φτάσαμε να σηκώσουμε την κούπα, η οποία δεν είναι μια κούπα που σημαίνει κάτι περισσότερο από κάτι λιγότερο από μια μεγάλη και τεράστια αγάπη που κάθε μέρα μου δίνει ενέργεια και μου δίνει τη χαρά της νίκης, είτε αφορά ένα γεια από έναν άνθρωπο, είτε όλο αυτό που εισπράττω κάθε μέρα. Επειδή σίγουρα κι εσύ είχε πάρει το μάτι σου παλαιότερα reality που δείχνανε πόσο αγαπούν αυτούς, ορισμένους από τους ανθρώπους που συμμετείχαν μέσα. Όχι πάρα πολύ, δεν έβλεπα πάρα πολύ. Μιλάω για τραγούδια. Δεν μπορεί να μην είχες δει πριν από 10 χρόνια, ας πούμε, Fame Story. Μιλάω τώρα στο ξεκίνημα των reality, όταν πρώτο βγήκαν το Big Brother. Μπορεί να ήταν πριν από 15 χρόνια. Νομίζω κάπου εκεί ήταν. Λόγω του πρόδρομου που ήταν και από τη Σκόπελο, είχα μια εικόνα, αλλά μην φανταστείς τίποτα ιδιαίτερο. Καλά, ήσουν και πιτσιρικάκος τότε, έτσι πως το φαντάζομαι. Και τώρα πιτσιρικάς είναι, τι. Πιτσιρικάς, δεν είσαι και μπέμπις. Μπέμπις δεν θα πω ότι είμαι. Τότε πρέπει να ήσουν 16 χρόνια. Δεν ήμουν και ποτέ μπέμπις.
από την ώρα που πάτησα δεν ήμουν και μπέμπης. Εννοείς ότι έπρεπε να βγεις από νωρίς τη ζωή, να δουλέψεις, να καταφέρεις να επιβιώσεις, στηρίξεις την οικογένειά σου. Ναι, από αυτή την άποψη. Ο τίτλος σε μια πρόσφατη φωτογράφηση Μεγάλος Απότομα ίσως είναι και αυτό το οποίο σίγουρα δεν το έχω κάνει μόνο εγώ στη ζωή. Έτσι, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μεγάλωσαν απότομα και χωρίς να το έχουν επιλέξει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μπέμπης έπαψα πολύ νωρίς να είμαι. Τι σε δυσκόλυψε σε αυτή τη διαδρομή, το ότι μεγάλωσες απότομα? Τι με δυσκόλεψε, να το πάρω απόφαση ίσως. Από τη στιγμή που το αποφασίζεις κάτι, δουλεύεις πάνω του, έτσι. Αυτό. Δεν είναι εύκολο. Ούτε όταν δεν το έχεις αποφασίσει ή δεν το έχεις επιλέξει από μόνο σου και κάποιες έτσι συνθήκες σε αναγκάζουν να διαφοροποιήσεις πράγματα. Αλλά δόξα σε ο Θεός, δεν θα άλλαζα τίποτα αν με ρώταγες τώρα. Ξαναγυρνώ στην προηγούμενη ερώτησή μου. Όταν λοιπόν τελείωσε το Survivor και βρέθηκες πια ελεύθερος να επιστρέψεις στον τόπο σου, στην πατρίδα σου, στην ιδιαίτερη εννοώ, στους φίλους σου, συγγενείς σου. Και είδες πραγματικά όλη αυτή την τρέλα mm-hmm. που φαντάζομαι τότε κατάλαβες τι γινόταν και όλη τη διάρκεια που εσύ βρισκόσουν μέσα στο παιχνίδι αυτό. Πώς το διαχειρίστηκες? Όχι αν ένιωσες χαρούμενος, φυσικά και εννοείται θα τα χάσεις, αλλά πώς το διαχειρίστηκες? Κοίταξε, η αλήθεια είναι πως και μέσα και οι άλλοι πιστεύω, οι συμπαίκτες ή οι αντιπάλοι, σκεφτόντουσαν ότι κάτι γίνεται έξω όσο και περισσότερο καθόμασταν. Νομίζω ότι ξέρω πολύ καλά ποιος είμαι και ότι είμαι ένας απλός άνθρωπος όπως όλοι. Δεν σημαίνει ότι μέσα από μια τεράστια δημοφιλία ότι αλλάζω κι εγώ σαν άνθρωπος και ξαφνικά μπορώ να πετάξω ή να τρακάρω με ένα αυτοκίνητο και να κερδίσω. Δεν έχω γίνει Σούπερμαν, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό που έχει γίνει για μένα. Είναι κάτι που μου έχει αλλάξει τη ζωή, όχι εμένα. Και είμαι κάθετος σε αυτό γιατί έχω ίσως καταλάβει ποια είναι τα ουσιώδη πράγματα. Σίγουρα δεν μπορώ να απαξιώσω όλο αυτό που γίνεται, αυτό το πράγμα που εισπράττω, αυτό το συνέστημα. Αλλά θεωρώ ότι είμαι ένας απλός άνθρωπος, ο οποίος είναι πάρα πολύ γνωστός και που στηρίχθηκε από ανθρώπους επίσης απλούς. Και εκεί είναι η όλη ιστορία, ότι και η ευθύνη του πράγματος. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι κάποια πράγματα που είδαν σε μένα τα ζουν και τα βιώσαν και αυτοί και τα βιώνουν στη ζωή τους και θα τα βιώσουν. Οπότε δεν είμαι μόνο εγώ. Απλά εμένα ίσως αυτό το παιχνίδι με πρόβαλε. Σίγουρα με πρόβαλε περισσότερο και έγινα γνωστός. Πάμε και σε ένα άλλο κομμάτι που δίνει δημοφιλία που πολλές φορές σε κάποιους δεν αρέσει. Και φαντάζομαι ότι και σένα, αν σε έχω ψυχολογήσει καλά σαν χαρακτήρα, ίσως δεν σου είναι πολύ ευχάριστο. Στο κομμάτι το ότι πια μπορεί να διαβάζεις για σένα, για την προσωπική σου ζωή, πράγματα τα οποία κάποια μπορεί να ισχύουν και να μην θες να τα μάθει κανείς, κάποια μπορεί να μην ισχύουν και να μην θες να βγεις να διαψεύσεις, και γενικότερα να γίνεται ένα έτσι. Ένας μήλος με όλα αυτά. Πώς το αντιμετωπίζεις αυτό? Αυτό σε πειράζει, δεν σε πειράζει, σε ενοχλεί? Κοίταξε, πάντα δεν μου άρεσε να ασχολούνται με τα προσωπικά μου και γενικά με πράγματα τα οποία δεν αφορούν κανέναν. Και δεν είναι και τόσο τιμητικό να γράφονται ψέματα ή γενικά πράγματα τα οποία δεν βασίζονται πουθενά παρά μόνο σε μια φωτογραφία από. Λες, δεν είναι τιμητικό για ποιον? Για την κοπέλα που μπορεί να αναφέρεται κάθε φορά? Γενικότερα για σένα, που μπορεί να είσαι με μια άλλη κοπέλα και τελικά να γράφονται για πολλές άλλες. Κοίταξε, τελευταία τα δημοσίευματα γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είναι για την Κατερίνα Νταλάκα. Με την Κατερίνα Νταλάκα είναι μια πολύ σύντομη, πολύ πρόσφατη γνωριμία, φιλική η σχέση μας. Πολύ πρόσφατο όλο αυτό. Και έχει υποθεί και έχει πάρει ένα μεγάλο, τέλος πάντων, μια μεγάλη έκταση όλο αυτό λόγω του Survivor. Δεν είμαι σε σχέση με την Κατερίνα. Η Κατερίνα είναι μια φιλική σχέση και δεν είναι καθόλου τιμητικό και για οποιαδήποτε κοπέλα η κυρία έχει γραφτεί όλο αυτό το οποίο ξέρουμε όλοι από χθες και πιο πριν. Για αυτές το να τους χρεώνουμε σχέση με μένα ή για μένα να μου χρεώνουν ότι ξέρεις τι, μια εβδομάδα είμαι εκεί, άλλη μια εβδομάδα είναι αλλού, ο Γιώργος και τα λοιπά. Γιώργο, η καθημερινότητά σου έχει αλλάξει. Και είναι και άνθρωποι οι οποίοι τους σέβομαι πάρα πολύ, οι γυναίκες αυτές, οι κυρίες αυτές με τις οποίες συνεργάστηκα κιόλας, και προσωπικά με βρίσκει πολύ αντίθετο και δεν μου αρέσει καθόλου για το πρόσωπό τους πρώτα και μετά για μένα, που για μένα εντάξει. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ λογικό πως όταν κάποιος είναι δημοφιλής να ασχοληθεί ο κόσμος. Και για τις ίδιες, νομίζω πρέπει να σταματήσει αυτό, δεν είναι καθόλου τιμητικό για τις κυρίες. Το παρελθόν σου με άλλες κυρίες, γυναίκες που μπορεί να έχει σχέση, το έχει ψάξει κανείς? Θέλω να πω, έχεις ακούσει και κάτι που να μην αφορά μόνο το ότι σήμερα λένε για αυτή, μεθαύριο για την άλλη, την προηγούμενη εβδομάδα για την παράλληλη, αλλά ότι, οκ, ας δούμε τότε
Με ποια γυναίκα ήταν, ας πούμε, πριν μπει στο Survivor, αν ήταν, ή πιο κάποτε θα ήσουν, δεν μπορεί να ήσουν μόνο σου πάντα. Νομίζω ότι αυτό θα σε ενοχλούσε. Νομίζω ότι δεν έχει βγει κάτι από το παρελθόν. Δεν ξέρω τίποτα. Απλά ρωτάω. Γιατί πολύ απλά τώρα έγινα γνωστό. Επειδή τώρα έγινε γνωστό, τώρα μπορεί να φορά το κάθε τι που δεν φαντάζεσαι για όλου. Σεβόμουν τη γυναίκα πάντα. Δεν είναι ότι δεν έχω ανακαλύψει κάτι. Το θέμα είναι ότι και στις κλειστές κοινωνίες σίγουρα ποιος με τι και τα λοιπά. Είναι πολύ γνωστό. Απλά τώρα μετράει λίγο περισσότερο γιατί αποτελεί είδηση. Και πώς να μην αποτελεί είδηση όταν κάθομαι κάπου με μια κοπέλα, μια κυρία τέλος πάντων. Και από τη στιγμή που αποτελεί είδηση το αν φοράω εσώρουχο ή αν φορτίζω το κινητό μου. Και... Εσύ γελάς ποτέ με όλα αυτά. Εντάξει, μέχρι ένα σημείο γελάω. Αλλά όσον αφορά τα εσώρουχά μου και, και τα πράγματα αυτά, θα γελάσω. Όταν αναφέρονται σε κυρίες τις οποίες σέβομαι πάρα πολύ, έχω συνεργαστεί και μου έχουν δείξει ότι δεν αξίζουν κάτι τέτοιο, ναι, με ενοχλεί. Για μένα, ας πούμε, δεν θα μπω στη διαδικασία να αποδείξω κάτι. Νομίζω οι πράξεις και ο χρόνος δείχνει για τον καθένα το τι θα κάνει και το ποιος είναι και τίποτα δεν κρύβεται. Αλλά να σταματήσουν όλα αυτά σίγουρα πρέπει για τις προηγούμενες κοινές μου εμφανίσεις, είτε επαγγελματικές, είτε που μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε να καθίσει να πιάνει ποτέ να πει μια κουβέντα, είτε εξαιτίας της συνεργασίας, είτε μπορεί να έχει μια φιλική σχέση. Πες μου τώρα κάτι άλλο, επειδή είμαι σίγουρη λόγω της τεράστιας δημοφιλίας σου ότι θα σου έχουν κάνει από την μέρα που τελείωσε το Survivor πάρα πολλές προτάσεις για πάρα πολύ διαφορετικά πράγματα. Από το πώς να βγάλεις εύκολα χρήματα σε μία μέρα, από το να κάνεις την τάδε δουλειά, την παράλληλη, την αντιπαράλληλη. Είμαι σίγουρη ότι σε έχουν βομβαρδίσει. Εσύ πώς έχεις κρατηθεί ακόμα τόσο ψύχρεμος και δεν σε έχω δει. Δηλαδή, θα περίμενε κανείς να σε βλέπει κάθε μέρα κάπου κάτι να κάνεις, κάτι, με κάτι να ασχολείσαι συνεχώς, να είσαι συνεχώς μπροστά. Πώς το κρατάς αυτό το. Σε έχεις προφυλάξει με έναν τρόπο. Δεν είναι ότι είσαι άφαντος, εμφανίζεσαι, αλλά δεν σε βλέπω, ξέρεις, αυτό που λέμε, να κάνω ό,τι έρχεται μπροστά μου, όλα να τα πάρω να τα κάνω. Δεν ήμουν ποτέ πλεονέκτης και ούτε θα γινόμουν εξαιτίας μιας δημοφιλίας και να θεωρήσω τον εαυτό μου ότι τώρα από εδώ και πέρα κάνω ό,τι να είναι. Η αλήθεια είναι ότι, είμαι και λίγο συναχωμένος, η αλήθεια είναι ότι όταν βγήκα από το παιχνίδι ήταν τεράστιο όλο αυτό και κάθε μέρα που πέρναγε καταλάβαινα και τι γίνεται. Οπότε για να αξιολογήσει μια κατάσταση, όλοι γνωρίζουμε ότι πρέπει να καταλάβει ποια είναι αυτή η κατάσταση και να δει τι σου γίνεται. Χρειάστηκα χρόνο να προσαρμοστώ όσον αφορά και το που θα μείνω και το πώς θα μετακινηθώ κτλ. Ήταν πάρα πολλές, όπως και εσύ είπες, οι προτάσεις οι οποίες με τιμούν οι επαγγελματικές. Εντάξει, δεν είναι και τόσο εφικτό το να βγεις από ένα παιχνίδι το οποίο έχει αυτή τη δημοφιλία να πέσουν όλα πάνω σου και να έχεις τη δυνατότητα μέσα στον επόμενο μήνα να βρεις το προηγούμενο σου πρόγραμμα, να βρεις κάποιους ανθρώπους να σε στηρίξουν ως ομάδα για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις. Βρήκες. Έχω, ναι, απαρτίζομαι από μια ομάδα η οποία είναι καταπληκτική και με βοηθάει στο να μπορέσω να είμαι αντάξιος των επαγγελματικών προτάσεων και το ύφος τους. Γιατί γελάς? Χαμογελάω. Σε κοιτάζω καταρχήν. Κοίταξε, είναι η πρώτη μας φορά. Σε έχω δει τόσο πολύ στην τηλεόραση και σε έχω μελετήσει. Στην τηλεόραση. Εκτός τηλεόρασης όχι. Αλλά μέσα στην τηλεόραση σε έχω μελετήσει πολύ. Μου είναι πολλές σκέψεις για σένα, όπως και όλη η Ελλάδα. Τι θα κάνει αυτός μόλις βγει? Άραγε, πώς θα μπερδευτεί, πώς θα μπουρδουκλωθεί? Θα κάνει αυτό που πρέπει? Θα αλλάξει προσωπικότητα? Θα μείνει αυτό που ερωτεύτηκε ο κόσμος σε εισαγωγικά? Γιατί μιλάμε και για άντρες και γυναίκες, δεν σε ψήφιζαν μόνο οι γυναίκες. Εννοώ και τα παιδιά λέγανε από το σπίτι του. Ο Ντάνος. Κοίτα, με βλέπεις λίγο μαζεμένο, γιατί και εγώ, ας πούμε, χρειάζομαι λίγο το χρόνο μαζί σου. Παιδιά δεν είναι από κοντά, οι κάμερες είναι χαλασμένες. Λοιπόν, εμείς οι δύο θα πάρουμε το χρόνο μας για να μην μας ξανακόψουν, γιατί θέλω πολλά να πω μαζί του. Και πιστέψτε με, πάλι θα μας εκπλήξει αυτό το παιδί. Θα δείτε μετά τις διαφημίσεις. Άλλα θα περιμένετε, άλλα θα ακούσετε. Πάμε. Εννοείται. Λοιπόν, τι ξαναλέω λοιπόν τώρα, έτσι, μια και έτσι ήρθαμε και λίγο πιο κοντά όσο προλάβαμε στα 5 λεπτά, γιατί είπαμε δύο άνθρωποι οι οποίοι τον έβλεπα, αλλά δεν τον ήξερα, δεν έκανα ποτέ διάλογο μαζί του. Αν και από ό,τι τώρα μου θύμισε, είχαμε συναντηθεί μια φορά στη Σκιάθο. Γιατί η Σκιάθος είναι και ένα νησί που περνάμε πολύ, πολύ σκόρμα. Δεν γνωριζόμασταν. Όχι, δεν γνωριζόμαστε καθόλου, αλλά δεν έχει σημασία. Αποφερθήκαμε στο ίδιο μέρος. Με το σκάφος ο ένας, με το σκάφος ο άλλος.
Λοιπόν, σίγουρα λοιπόν πέρασαν πάρα πολλά πράγματα από το μυαλό σου και πάρα πολλές προτάσεις σου γίνανε. Mm-hmm. Το θέμα είναι εσύ τι θα ήθελες να κάνεις και μάλλον το βρήκες. Για να προχωρήσεις και να πεις ναι. Δεν έχω πει ακόμα όμως περί τίνος πρόκειται. Θέλεις να μιλήσω εγώ ή θες να μιλήσεις εσύ? Θα το πω. Ωραία, ξεκίνα εσύ και τι θες να πω? Το προχωράμε μαζί. Λοιπόν, άντε να τα ανακοινώσω εγώ. Όχι. Καλά, εγώ θα πω το μισό. Mm-mm. Ούτε το μισό. Δεν θα πω τι θα κάνεις, αλλά θα πω ότι κάτι θα κάνει εδώ φυσικά. Γι' αυτό κάθεται απέναντί μου, εννοώ στον Α. Και μην την πατήσετε σαν και εμένα, που το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι πρόγραμμα, για να το βάλω κάτω, εκπομπές, τι έχουμε, τι δεν έχουμε, τι θα μπορούσαμε να έχουμε. Και τι θα την πατήσετε κι εσείς. Και εδώ θα κάνει την έκπληξη. Και πραγματικά στην πιο σωστή στιγμή, με τους πιο ωραίους συνεργάτες, από την άποψη ότι κάνουν πολύ ωραίες δουλειές και είναι μια πολύ καλή ομάδα, πολύ δυνατή, και είμαι σίγουρη ότι από τη στιγμή που σου κάνανε αυτή την πρόταση, ξέρουν ακριβώς πώς πρέπει να είσαι. Τώρα τα υπόλοιπα θα τα πεις εσύ, δεν είπα τίποτα, έτσι, αλλά τον Α τον είπα. Να το πω. Βέβαια. Να το πω. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, έχουμε κάνει με την ομάδα μου και εγώ έχω επιλέξει να κάνω κάποια πράγματα όσον αφορά τα συνέδριά μου και το βιβλίο μου που κάνουμε παράλληλα και την όμορφη συνεργασία με την ΑΚ που ξέρεις πολύ καλά. Εγώ πάρα πολύ καλά. Τελικά έφτασα στα 36 μου και το είχα σκεφτεί πάρα πολλές φορές στο παρελθόν να κάνω πάνω με ένα τατουάζ. Τι θα κάνεις? Τρομερές αντιδράσεις έχει, δεν υπάρχει. Έλεγα όλα μου τα χρόνια σκεφτόμουν γιατί έχουμε μπει όλοι στο τρυπάκι να κάνουμε ένα τατουάζ. Έτσι. Τελικά δεν το αποφάσισα ποτέ διεξοδικά, γιατί δεν ήξερα τι να αποφασίσω να βάλω πάνω μου μόνιμα. Δεν ξέρω πόσο μόνιμο θα είναι, αλλά αποφάσισα να κάνω ένα τατουάζ και γελάει. Γελάω γιατί. Πες τους το λίγο πιο χήμα να το καταλάβουν, ρε παιδί μου. Λοιπόν, αποφάσισα να κάνω κάτι εντελώς καινούργιο για μένα και να ξεκινήσω ένα καινούργιο κεφάλαιο, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα συμμετέχω στο τατουάζ. Στην πολύ επιτυχημένη μας σειρά τατουάζ που γράφεται για τον ίδιο, ένας πολύ ωραίος ρόλος. Κάτι το οποίο καταλαβαίνω ότι σου έκανε και σένα κλικ, όχι γιατί μόνο γιατί η ομάδα αυτή όλη του Ανδρέα Γεωργίου και της Βάνας Δημητρίου και όλων των υπολείπων φυσικά, είναι πραγματικά πολύ καλή ομάδα, πολύ σωστή ομάδα, πολύ οργανωμένη ομάδα και κάνουν υπέροχες, εξαιρετικές δουλειές, αλλά γιατί πιστεύω ότι βαθιά μέσα σου ήξερες ότι αυτό είναι κάτι και που το θέλεις και που μπορείς να το κάνεις. Κοίταξε, ήταν μια πολύ μεγάλη πρόκληση για μένα. Δεν είναι κάτι που αποφασίστηκε τώρα, χθες, και σήμερα λέμε πάμε. Η πρόταση μου γίνει από το καλοκαίρι, σε μια συζήτηση και σε μια κοινή παρέα που είχα και το φίλο μου τον Χρανιώτη και τον Ανδρέα τον Γεωργίου, μου προτάθηκε όλο αυτό και ξαφνικά λέω, εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση. Μετά και ο Ανδρέας και ο Κούλης, μέσα από όλα αυτά που συζητήσαμε, καταφέραμε να το κάνουμε εφικτό. Έχουμε προετοιμαστεί αρκετά, γι' αυτό και περιμέναμε και τόσο καιρό. Θέλαμε λίγο να δούμε κάποια πράγματα. Είμαστε έτοιμοι και είμαι έτοιμος για αυτό το καινούριο πράγμα. Εντάξει, είναι τρομερή η ομάδα. Ίσως δεν είμαι και ο ειδικός να μιλήσω και να κρίνω τη δουλειά τους. Έχουν δείξει και με τον Μπρούσκο και με όλο αυτό το πράγμα που παρουσιάζεται τώρα στο τατουάζ ότι είναι τρομερή, γι' αυτό και είναι στη θέση που βρίσκονται. Και μακάρι να με αξιώσει ο Θεός να είμαι αξιοπρεπής και να στηρίξω όλο αυτό, να προχωρήσω στο βήμα μου, γιατί είναι μια επιλογή καινούργια εντελώς, και να συμβάλλω κι εγώ σε όλη αυτή την επιτυχία. Πότε ξεκινάς γυρίσματα καταρχήν? Σύντομα. Δεν λες. Πολύ σύντομα. Ωραία. Πάμε να πούμε δύο λόγια για τον ρόλο που έχει δημιουργηθεί για σένα. Ναι, δεν θα πούμε πολλά πράγματα γιατί δεν θέλουμε να αποκαλύψουμε αυτή τη στιγμή. Σύμφωνα. Δεν θα είμαι ο Γιώργος, θα είμαι ο Στέφανος, όμως. Αυτό μπορώ να το πω. Θεωρώ και με αυτό που έχω δει ότι έχει προσαρμοστεί αρκετά πάνω σε μένα, κατά τουλάχιστον 50%, γιατί έχει κάποια στοιχεία τα οποία έχω και εγώ σαν Γιώργος. Και τα υπόλοιπα είναι η μυθοπλασία η οποία καλούμε εγώ να μπορέσω να την αποτυπώσω. Αγχώνεσαι καθόλου? Δεν θα πω ότι αγχώνομαι. Είμαι λίγο κι εγώ σοκαρισμένος με αυτή την... Δηλαδή, είναι εντελώς καινούριο. Δηλαδή, αν εξαιρέσεις το Τζαβέλα που είχα παίξει σε ένα σκέτσε όταν ήμουν παιδάκι στο σχολείο. Πέρα από όλα τα...
την επιθυμία του κάθε ανθρώπου ή παιδιού που βλέποντας τηλεόραση να θέλει κάποια στιγμή να γίνει ηθοποιός, δεν το είχα σκεφτεί τόσο σοβαρά ποτέ. Εντάξει. Δεν είμαι ηθοποιός. Νομίζω όμως ότι ετοιμάζεσαι να ασχοληθείς πολύ σοβαρά με αυτό το κομμάτι. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι περαστικό για σένα. Νομίζω ότι δεν θα το έκανες αυτό το ξεκίνημα εάν και σε αυτό δεν το έπαιρνες σοβαρά και δεν αποφάσισες να ασχοληθείς εντελώς με αυτό. Δηλαδή, πραγματικά να το ψάξεις λίγο παραπάνω. Κοίταξε, ένας από τους λόγους που περιμέναμε είναι γιατί αν κατέληγα στην απόφαση που κατέληξα σήμερα, αυτό προϋποθέτει και πολλές ώρες και υποχρεώσεις και δεν μπορείς να το πλέξεις εύκολα με κάποια άλλα πράγματα. Και είμαι γενικά εργασιομανής, δεν ήμουν ποτέ σε οτιδήποτε έκανα αντεπάμε. Πόσο μάλλον σε μια τέτοια παραγωγή και σε ένα τέτοιο team το οποίο ασχολείται πάρα πολύ και με τη λεπτομέρεια και το αποτέλεσμά τους είναι πολύ δεσμευτικό και αρκετά υπεύθυνη αυτή η κίνηση που έχω κάνει. Νομίζω όμως ότι έχουμε συμφωνήσει, ξέρω ότι έχουμε συμφωνήσει και το βλέπω αποδεδειγμένα στη συζήτηση μας ότι θα αλληλοπροστατευτούμε γιατί και εγώ δεν είμαι ηθοποιός και θέλω να προετοιμαστώ ανάλογα όπως έχουμε κάνει και θα το κάνω και στη συνέχεια. Και η σειρά αυτή είναι αυτή που είναι και σίγουρα η προσθήκη αυτή γίνεται προς καλύτερο. Αισθάνομαι πάρα πολύ καλά ήδη. Κάνουν τρομερή δουλειά, είναι τρομερή ομάδα. Τους έχω πολύ την εμπιστοσύνη. Ξέρω γιατί χαμογελάω τώρα. Σκέφτομαι πονηρά πράγματα και δεν μπορώ, θα σε ρωτήσω. Άντε, πες. Επειδή τη βλέπουμε τη σειρά και μας αρέσει και ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Μπορεί να μην ξέρουμε πώς εξελίσσεται, αλλά ξέρουμε ότι είναι μια σειρά που βλέπεις μέσα χαρακτήρες οι οποίοι και ερωτεύονται και χωρίζουν και αγκαλιάζονται και έχουν και σκηνές έτσι λίγο πιο προκλητικές. Έχεις σκεφτεί ότι μπορεί να έχεις αργότερα κάποιες τέτοιες σκηνές κι εσύ? Είσαι έτοιμος, αισθάνεσαι καθόλου αυτό που λέμε λίγο συστολή? Αχ, πώς θα είναι, δηλαδή εγώ τι? Θα αγκαλιάζομαι, θα φιλιάμαι, θα χρειαστεί να πετάξω τα ρούχα μου ή να αγκαλιάσω μια γυναίκα η οποία είναι ημίγυμνη? Δεν θα είναι και πρώτη φορά, αλλά σίγουρα μπροστά σε κάμερα. Ούτε η τελευταία, σίγουρα, Γιώργο μου, εννοείται. Σίγουρα θα είναι πρώτη φορά μπροστά σε κάμερα. Σε κάμερα είναι κάτι άλλο. Και με κόσμο. Κοίταξε εδώ, ας πούμε, πώς είναι πίσω από τις κάμερες και μας παρακολουθούν. Έχω εκτεθεί τόσο πολύ για 5 μήνες στην τηλεόραση, όπου σίγουρα μια εξοικείωση υπάρχει. Και είπα πριν, δεν είμαι ηθοποιός, δεν θέλω σε καμία περίπτωση όλο αυτό να ακουστεί ότι ξαφνικά είμαι ηθοποιός και δεν είμαι ηθοποιός και προσπαθώ να κάνω ένα καινούριο βήμα. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος τολμάει πάντα. Ακόμα και η είσοδος μου στο Survivor για μένα ήταν κάτι τολμηρό, γιατί σε σχέση με αυτά που έκανα, το να τα αφήσω όλα και να μπω σε ένα παιχνίδι, δεν ήμουν ποτέ εγώ αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά είχες κάτι στο μυαλό σου, όπως και τώρα. Δεν είπες το ναι γιατί δεν σε φαντάζεσαι και πιο κάτω. Δεν το είπες γιατί λες, εγώ αυτό θέλω να κάνω τώρα. Μετά μπορεί όχι. Όχι. Δεν είσαι τέτοιο παιδί. Δεν σε ξέρω, αλλά έτσι όπως έχω ψυχολογήσει. Δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος επειδή. Ξέρεις γιατί κάνεις το κάθε τι. Έχεις ένα σχέδιο στο μυαλό σου. Δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος επαναπάβεται. Και σίγουρα όλη αυτή η μεγάλη δημοφιλία και αυτό που μου έχει δώσει το παιχνίδι μετά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά δεν θέλω να πατήσω και να ζω μόνο με αυτό το πράγμα, γιατί θεωρώ ότι μπορώ να κάνω και άλλα πράγματα και έχω και πολλά σχέδια να κάνω. Πάντα υπεύθυνα και πάντα με στόχο την συγκέντρωση και ένα καλό αποτέλεσμα. Παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο οι συνεργάτες και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το να συγκεντρωθείς και να αφοσιωθείς σε αυτό το πράγμα που κάνεις. Δεν είναι κάτι που το έκανα, είναι κάτι που τολμάω και έτσι θέλω να το δει και ο κόσμος και με πολύ μεγάλο σεβασμό στον χώρο των ηθοποιών μπαίνω γιατί θέλω να τολμήσω κάτι καινούριο και δεν σκέφτομαι καθόλου το παρακάτω γιατί ακόμα καλά-καλά δεν ξεκινήσαμε και θέλω να δω πώς θα πάει κι εγώ, έτσι. Τώρα εσύ έχεις τακτοποιηθεί κάπου, δηλαδή έχεις κάπου μία βάση. Πού ζεις? Ζεις στην Αθήνα, ζεις κάπου αλλού, είσαι εδώ. Στην Αθήνα. Ζω στην Αθήνα, θα. Δεν σε έχουν ανακαλύψει τη γειτονιά σου? Δεν θέλω να μας πεις που είσαι, γιατί δεν θέλω να σου πω εγώ το σπίτι σου. Έχω αλλάξει, όπως έχω πει, σήμερα είμαστε στο 15ο ξενοδοχείο. Αλήθεια? Κοίταξε, δεν είμαι, φοβάμαι. Καταλαβαίνεις ότι οι μετακινήσεις είναι γιατί και έχω πολλές μετακινήσεις λόγω των υποχρεώσεων, αλλά γιατί πρέπει καλώς ή κακώς να αποφασίσω τι θα κάνω κι εγώ επαγγελματικά. Σίγουρα αυτή η κίνησή μου δίνει το δικαίωμα να σταθεροποιηθώ κάπου και θα νοικιάσω ένα σπίτι. Σε κοιτάζω γιατί σε θυμάμαι ξανθό μέσα στο παιχνίδι. Είχα να ανοίξει τα μαλλιά σου τον πολύ γιατί, ήλιο και το πολύ ναι, αγάπη. Τώρα είναι. Δεν έχουμε ήλιο τόσο πολύ. Δεν εκτιθούμε. Μα είσαι ανοιχτό. Είσαι λευκός. Ενώ σε είχαμε συνηθίσει πολύ ήλιο καμένο. Κοίταξε, πρέπει να σου πω ότι κρυβόμουν από τον ήλιο. Δεν ήμουν εκτεθειμένο να κάνω ηλιοθεραπείε και τέτοια. Είχατε εκεί μέρο για να κρυφτείτε. Νομίζω βλέπατε ότι δεν έκανα ηλιοθεραπεία. Απλά ήταν τόσο πολύ ο ήλιο, τόσο πολύ που δεν. Και τα παιχνίδια, α πούμε, με έκαναν μαύρο.
Σου πήγαινε όμως. Μου πήγαινε, ναι, το καλοκαίρι τώρα. Επόμενο. Αφού λοιπόν, το άλλο Survivor δεν έχει και για μένα σήμερα ξεκινάει κάτι άλλο. Γι' αυτό και ξεκινάει, γιατί δεν θέλω να είμαι πάντα μόνο νικητής του Survivor. Δόξα τω Θεώ, με αξίωσε ο Θεός και πήρα κάτι πολύ σημαντικό από όλο αυτό και πολλά πράγματα. Αλλά θέλω να κάνω κι άλλα. Πώς παίρνεις τις αποφάσεις σου τώρα πια? Δηλαδή, έλεγα και πριν, σου κάναν πάρα πολλές προτάσεις. Γνώρισε το καλοκαίρι τον Ανδρέα, τον Γεωργίου, σου έκανε και εκείνο τη δικιά του πρόταση. Όλα ξεκίνησαν από τον Χρανιώτη, να ξέρεις. Ο Χρανιώτης φαγώθηκε στο Πανόραμα στην πρώτη μας συνέντευξη τότε μετά το παιχνίδι του Survivor. Ηθοποιός και ηθοποιός και ηθοποιός. Του λέω εντάξει, δεν φανταζόμουν ότι θα φτάσουμε μέχρι εδώ. Βέβαια, εμπιστεύομαι και τον Γιώργο και την κρίση του και τους ανθρώπους. Εσύ όμως, ποιον δικό σου ή ποιους δικούς σου ανθρώπους εμπιστεύεσαι τώρα πάνω σε αυτά, σε όλες αυτές τις προτάσεις που δέχθηκες από το καλοκαίρι μέχρι σήμερα? Δηλαδή, εντελώς μόνος σου παίρνεις την απόφαση να πεις κάπου όχι, δεν τη θέλω αυτή η δουλειά, ή αυτή η δουλειά, ναι, θέλω να την προχωρήσω και να την κάνω? Κοίταξε, εμπιστεύεσαι κάποιον από τους δικούς σου ανθρώπους? Είπα για μια ομάδα που αναφέρα, είναι άνθρωποι οι οποίοι συνεργάζομαι για τα... Σίγουρα συζητάμε πράγματα, αλλά μου αρέσει να τις παίρνω εγώ τις αποφάσεις. Και αυτή η απόφαση σήμερα είναι μια δική μου απόφαση για να έχω και την ευθύνη της επιλογής. Είτε είναι σωστή είτε όχι. Και το παιχνίδι ήταν μια δική μου επιλογή και γενικά κάνω δικές μου επιλογές για να είμαι και εγώ καλά με τον εαυτό μου, ότι ξέρεις τι, μην έχω να κατηγορήσω κάποιον, τουλάχιστον και το σωστό το λάθος να είναι δικό μου. Τι δεν ξέρουμε για σένα? Τι δεν ξέρεις για μένα? Τι έχουμε σαν λάθος? Τι ξέρεις για μένα? Ξέρω ότι μας άφησες και ότι μας είπες. Ό,τι είδα από το χαρακτήρα σου, τις στιγμές που φαντάζομαι ότι μετά από ένα αλφα διάστημα, όπως και όλοι, σταματήσατε να σκέφτεστε τι σκεφτόμαστε εμείς και αφήσατε τον εαυτό σας ελεύθερο. Γιατί μετά δεν μπορείς, περνάει ο καιρός. Οπότε, ό,τι μ' άφησες να δω, ξέρω για σένα. Mm-hmm. Για το παρελθόν σου τίποτα. Μόνο ότι βγήκες από μικρό στη ζωή γιατί έπρεπε να βγεις και έπρεπε να δουλέψεις. Ναι. Όλοι δουλεύουμε, δεν δουλεύω μόνο εγώ. Μην το παρουσιάζουμε. Για σένα τώρα μιλάμε κι άλλοι, βεβαίως. Ναι. Άλλο στα 18, άλλο στα 15, άλλο στα 12, άλλο στα 30. Κι άλλο και ποτέ, γιατί μπορεί να μην χρειάστηκε και να μην του κάνει κέφι. Αλλά μιλάμε για σένα. Λοιπόν, τι ξέρω για σένα? Και τι εικόνα έχω για σένα? Έχω θετική εικόνα για σένα. Αλλά δεν ξέρω πολλά πράγματα. Ρώτησε, μ' αρέσει που σέβεσαι την οικογένεια, τη μητέρα, αυτά που έχει προσφέρει σε σένα. Μ' αρέσει που σέβεσαι τις γυναίκες και δεν είσαι λογάς, κουτσομπόλης. Συνήθως λέμε ότι δεν μας αρέσουν οι άντρες που λένε πιο πολλά από όσα έχουν κάνει. Δηλαδή, λένε για πιο πολλές γυναίκες και τις κατακτήσεις τους, ενώ μπορεί να μην είχαν ούτε μισή. Μ' αρέσουν οι άντρες που το κρατάνε και είναι άντρες και δεν λένε πολλά για αυτά. Αλλά στην ουσία δεν ξέρω τίποτα για σένα και δεν ξέρω αν έχω και κάποια στο μυαλό μου, ίσως σαν λανθασμένη εικόνα, γιατί όλα αυτά είναι εικόνες. Mm-hmm. Δεν έχουμε χορτάσει συνεντεύξεις από σένα. Δεν μας έχεις ανοίξει την καρδιά σου. Μπορείς να με ρωτήσεις ό,τι θέλεις και να μας δώσεις ευκαιρία. Και εσύ να μου απαντήσεις ό,τι θέλεις. Εγώ θέλω να πεις τι νομίζεις ότι δεν ξέρω. Η ποιότητα της Ελένης Μενεγάκη. Πες μου λοιπόν, τι νομίζεις ότι... Σε τι νομίζεις ότι μπορεί να έχεις μια παρεξηγημένη εικόνα ή τι νομίζεις ότι θα ήθελες πολύ να ξέραμε? Τι κρύβει η καρδιά σου μέσα? Τι κρύβει η καρδιά μου μέσα? Mm. Έναν ίσως ρεαλισμό. Δεν έχω πολλά χρόνια να... ίσως δεν σκέφτηκα ποτέ να πετάξω στα σύννεφα και ότι είναι εφικτό. Ποτέ? Όχι. Δεν τρελάθηκες καταρχήν ποτέ μέχρι τα 35 σου χρόνια από καψούρα? Για γυναίκα. Φυσικά. Το πήγες εκεί δηλαδή. Πού άλλο? Κοίταξε στα... Για δουλειά. Κοίταξε, ο έρωτας είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα, νομίζω... Να τρελαίνεσαι, λέω. Εννοώ να μην το ελέγχεις. Μου κάνει ότι είσαι πάντα, ρε παιδί μου, πολύ κοντρολαρισμένο σε όλα. Είσαι. Δεν είναι έρωτας τότε. Γι' αυτό σου λέω, τρελάθηκες ποτέ. Δεν θέλω να μου μιλήσεις γι' αυτό, αλλά θέλω να ξέρω. Εσύ αφήνεσαι ποτέ? Κοίταξε, πώς να ξέρεις τώρα αν τρέλαμαι εγώ για κάτι και για τον έρωτα, από τη στιγμή που πρώτη φορά μιλάμε και γενικά ίσως προβάλλονται πολύ συγκεκριμένα πράγματα και στοχευμένα, ή εγώ έχω επιλέξει να είναι καθαρά προσωπικά μου δεδομένα. Και είναι. Και καλά κάνεις. Έτσι. Έχω τρελαθεί και ήταν και πολύ ωραίο συνέστημα. Και μακάρι να συμβεί στους ανθρώπους παραπάνω από μία φορά στη ζωή τους. Και σήμερα οι προτεραιότητες σου ποιες είναι? Δηλαδή, πρώτα από όλα αυτή τη στιγμή, φαντάζομαι, σκέφτεσαι το ξεκίνημα, το επαγγελματικό, το καινούργιο που θέλεις να κάνεις. Mm. Άρα, φαντάζομαι ότι είσαι αφοσιωμένος και δοσμένος εκεί. Ναι, σκέφτομαι και αυτό και τις ήδη συμφωνημένες συνεργασίες. Σκέφτομαι να, σίγουρα όλο αυτό, γιατί δεν είναι απλά καινούργιο, προϋποθέτει και πράγματα.
Περιμένω πώς και πώς να ξεκινήσουμε και πιο εντατικά τη δουλειά. Σίγουρα στο ρόλο που υποδίωμαι υπάρχουν πράγματα που έχω στη ζωή μου, που σημαίνει ότι έχω κάνει κάποια εκπαίδευση, έτσι, αλλά δεν τα ξέρω όλα. Και πραγματικά, όσοι είναι να με κρίνουν, γιατί σίγουρα κάποιοι θα πούνε... Το φοβάσαι καθόλου αυτό? Όχι, δεν το φοβάμαι και δεν φοβήθηκα ποτέ την κριτική, γιατί είναι απόψεις και όπως είπε και ο Άντωνι Κουίν, δεν λέω τι είπε. Όσοι ξέρουν, σίγουρα έχουν όλοι από μία. Γελάει η Ελένη. Πρέπει, ναι, μεταφορικά ο άνθρωπος το είχε πει. Σίγουρα μπορεί ο καθένας να κρίνει. Καλό είναι να κρίνει όταν γνωρίζει κάτι. Να μην κάνουμε υποθέσεις. Δεν την είδα ούτε ηθοποιός, ούτε δεν σέβομαι τους ηθοποιούς, την πορεία τους και την εκπαίδευση που έχουν πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Ας κρυθώ σε ένας άνθρωπος ο οποίος δεν φοβάται, γιατί δεν φοβήθηκα ποτέ κάτι και δεν φοβάμαι κάτι. Και τολμάω κάτι καινούριο που έχω πολύ όρεξη να δουλέψω πάνω σε αυτό. Έχω πολύ καλούς συνεργάτες. Είναι μια πολύ καλή σειρά και μακάρι να πάει καλά, γιατί το πιστεύουμε όλοι μας και... Θα σκίσει, τι θα πάει καλά. Υπάρχουν κάποιοι ηθοποιοί που... Να πω λίγο κάτι. Ναι. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να ευχαριστήσω την παραγωγή και τους ανθρώπους που πιστεύουν σε όλο αυτό και πιστέψαν και το κάναμε πράξη. Και έχω δεσμευτεί πάρα πολύ απέναντί τους, όχι επειδή ξεκινάμε, αλλά αισθάνομαι ήδη πολύ υπεύθυνος να δουλέψω για να τους βγάλω ασπροπρόσωπος ως επιλογή και τον εαυτό μου ως τόλμη γι' αυτό. Πάντως, βρε Γιώργο, να σου το πω τώρα και αυτό, γιατί εγώ είμαι πάρα πολλά χρόνια στη τηλεόραση. Είσαι πάρα πολύ άνετος. Σαν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπαινοβγαίνει μέσα στην τηλεόραση, δεν έχει βρεθεί χίλιες φορές καλεσμένος σε διάφορες εκπομπές. Δηλαδή, με εντυπωσιάζει ότι καθόμαστε έτσι αντικριστά και μιλάμε, σαν να τα έχουμε ξαναπεί καμιά δεκαριά φορές ακόμα. Σαν να είσαι μέσα σε αυτή τη δουλειά καμιά δεκαριά χρόνια πολύ στάτρα και εγώ ίσως και φίλη σου. Και αισθάνεσαι τέτοια χαλαρότητα στην καρέκλα απέναντί μου. Μπράβο. Με βοήθησε με τις κάμερες στο παιχνίδι. Γιατί ήταν πάρα πολλές κάμερες, αλλά δεν έχω κάτι να κρύψω. Δηλαδή, όπως καθόμαστε έτσι, θα καθόμασταν και στη Σιά, θα λέγαμε ένα γεια και πήραμε ένα καφέ. Τι διαφορετικό να σου πω. Ωραία. Ό,τι στη Σιά, επέλεγα... θα έρθω φέτος το καλοκαίρι, θα σε βρω. Άμα πώς το βλέπεις στο νησί, θα να... είσαι εκεί μπορεί ή να φέτος είμαι... θα σε ψάχνουν σε άλλα νησιά. Αναλόγως τις υποχρεώσεις, η Σιά για μένα είναι... Ας πούμε ότι δεν έχεις υποχρεώσεις. Πού θα είναι η επιλογή των διακοπών σου? Ποια... Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Εκτός αν αλλάξει κάτι, αλλά η Σιάθος για μένα είναι πάντα το μέρος που θα γυρίζω και έχω πάρα πολλούς λόγους και όσοι έχουν πάει, ακόμα και όσοι επισκέπτες καταλαβαίνουν, για μένα είναι το μέρος που μεγάλωσα, η οικογένειά μου είναι εκεί και θέλω κάποια στιγμή να μείνω όσο περισσότερο γίνεται, γιατί πέρυσι το καλοκαίρι δεν πήγα καθόλου και φέτος δεν ξέρω πάλι με τις υποχρεώσεις, ας είμαστε καλά, αλλά είναι έρωτας για μένα η Σιάθος. Και όταν λέμε για έρωτες, οι έρωτες δεν ξεχνιούνται. Έτσι φαίνεται. Ό,τι και να γίνει. Υπάρχει κάποιος ηθοποιός, γυναίκα ή άντρας ή και πολλοί που θα ήθελες κάποια στιγμή να βρεθείς μαζί τους σε γύρισμα? Και στο θέατρο, δεν ξέρω μέχρι που φτάνουν οι σκέψεις σου. Και επειδή εσύ το πας με στόχο και βήμα-βήμα... Στοπ. Ας ξεκινήσουμε, γιατί το θέατρο είναι πολύ διαφορετικό και πιο δύσκολο. Ας ξεκινήσουμε με αυτό το τολμηρό πράγμα για μένα και βλέπουμε. Δεν σκέφτηκα το θέατρο αυτή τη στιγμή. Η τηλεόραση είναι λίγο πιο οικία, όπως σου είπα, για μένα και βλέπουμε. Ας είμαστε καλά. Ας πάει καλά και βλέπουμε. Δεν το σκέφτηκα καθόλου. Είπαμε. Κάνουμε ένα βήμα. Μην κρυθούμε και για το θέατρο τώρα, γιατί θα πες κανένα θέατρο να μας πλακώσει. Από τις σπάνιες φορές που γελάει, έτσι. Σπάνια σε βλέπουμε να γελάς και σου πάει, ρε παιδί μου. Εντάξει, είπαμε, είσαι βαρύ αρσενικό, αλλά να μας κάσει και κανένα χαμόγελο, να φωτίζονται κι άλλο τα μάτια σου. Διαφημίσεις. Εδώ είμαστε και λέω να φύγουμε. Αυτό λέω. Λέω να κάνω ό,τι θέλατε να κάνετε εσείς. Θα σηκωθώ επάνω. Σήκωσε παρακαλώ. Θα σηκωθώ κι εγώ. Δεν θα σας πω πολλά περισσότερα. Δεν θα χορέψουμε. Θα φύγουμε μαζί όμως. Θα φύγουμε μαζί. Αυτό θα κάνουμε. Θα χορέψουμε κάπου αλλού. Στο νησί σου, αν σε βρω, θα χορέψουμε. Τι φεύγουμε τώρα? Κοίταξε, βλέπεις απέναντι ένα ρολόι που λέει παραπέντε. Δεν γίνεται να το κάνουμε άλλη μια ώρα. Μα δεν είπαμε τίποτα. Ξέρεις γιατί? Για να ξανάρθεις. Αυτό ήταν μια έτσι επαφή γνωριμίας. Κοίταξε. Θα κάνουμε μια δεύτερη, αυτοί που γνωρίστηκαν, αλλά πρέπει να γνωριστούν καλύτερα. Στην τρίτη, κάτι θα έχουμε έτσι καλύτερα βγάλει, πει, νιώσει. Αυτό να το πάρω ως υπόσχεση, δηλαδή. Αυτό να το πάρω εγώ ως υπόσχεση. Okay. Γιατί
Το θέμα είναι ότι εγώ εδώ θα είμαι, σε αυτή την κόκκινη πολυθρόνα, σε αυτό το στούντιο, κάθε μέρα μέχρι τέλος Ιουνίου. Εσύ θα έρθεις ή θα μου λες, πνίγομαι, Ελένη, πνίγομαι. Έχω τόσες δουλειές που δεν έχω χρόνο. Θέλω, αλλά δεν μπορώ. Αισθάνομαι είμαι δίπλα σε μια βασίλισσα. Δώσε λοιπόν μια αντρίκια υπόσχεση που να αξίζει σε μια βασίλισσα. Ξέρω, έχω απάντηση. Να σε φιλήσω. Ξέρω ότι κάποιες θα θέλατε να κάνετε το ίδιο. Όπου το πετύχετε, μπορείτε να τον αγκαλιάσετε. Πραγματικά όλοι και όλες θα θέλατε να ξανάρθετε. Γιατί με θέλω εγώ. Πάμε, πάμε, δεν παίζεσαι. Πάμε. Πού με πας, πού λοιπόν, πολλά φιλιά. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Bye!